Όπως ξέρετε, για τα special βίντεο του Σαββάτου χρησιμοποιώ το πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο Filmora. Ακόμα και αν είναι η πρώτη σου φορά στην επεξεργασία, με το Filmora όλα είναι εύκολα και το αποτέλεσμα εντυπωσιακό. Δεν χρειάζονται ατέλειωτες ώρες στο μοντάζ για να μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα βίντεο που θα ξετρελάνει τους πάντες. Μπορείς να έχεις όλα τα εργαλεία που σου προσφέρει το Filmora με $39.99 για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βρεις το link. Γεια χαρά σε όλους! Είμαι η Μαρία, είστε στο κανάλι με τα καλύτερα top 10. Σήμερα είναι Σάββατο και όπως ξέρετε, κάποια Σάββατα έχουμε ένα Saturday Special Edition Top 10. Δηλαδή κάτι κάπως διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Μήπως είστε από αυτούς που μαντεύουν το τέλος μιας ταινίας από πάρα πολύ νωρίς? Μήπως απορείτε πώς γίνεται και ο detective της υπόθεσης δεν έχει ανακαλύψει ακόμα τον δολοφόνο? Ο Sherlock Holmes και ο Ηρακλής Πουαρό μήπως είναι οι ήρωές σας? Ή τέλος πάντων, οι υποθέσεις ανεξιχνίας των εγκλημάτων και γενικότερα το μυστήριο σας συναρπάζουν? Σε αυτό το βίντεο θα λύσουμε μαζί 10 γρίφους μυστηρίου που πραγματικά πολύ λίγοι καταφέρουν να τους λύσουν. Θα έχετε στη διάθεσή σας μερικά δευτερόλεπτα πριν σας αποκαλύψω την απάντηση. Είναι καλοκαίρι και δύο φίλες βγήκαν για να τα πούν. Πήραν και οι δύο κρύο τσάι με πάγο και άρχισαν το κουτσομπολιό. Η μία διψούσε πολύ και ήπιε 5 ποτήρια μέχρι να τελειώσουν την κουβέντα, ενώ η άλλη μόνο ένα. Μετά από λίγο, η κοπέλα που ήπιε μόνο ένα πέφτει κάτω νεκρή, ενώ η άλλη δεν έπαθε τίποτα. Όλα τα ποτά ήταν δηλητηριασμένα. Πώς όμως επέζησε η κοπέλα που ήπιε τα 5 ποτήρια? Το δηλητήριο ήταν στα παγάκια και όχι στο ίδιο το τσάι. Η πρώτη κοπέλα έπινε το τσάι τόσο γρήγορα που δεν πρόλαβα να λιώσουν τα παγάκια και γι' αυτό επέζησε. Ο Τζον είχε έρθει αντιμέτωπος με συμμορίες που δεν είχαν κανέναν ενδιασμό. Μια μέρα τον έπιασαν και τον πέταξαν σε ένα απομονωμένο νησί στον ωκεανό. Το νησί ήταν καλυμμένο με δάσος και γύρω-γύρω οι καρχαρίες παραμόνευαν. Ο Τζον δύσκολα έβρισκε να φάει και να πιει νερό, αλλά σύντομα τα πράγματα θα γίνονταν πολύ χειρότερα. Ένα βράδυ που φυσούσε μανιασμένα από τη δύση, η συμμορία έβαλε φωτιά στη δυτική ακτή. Οι άνεμοι φούντωσαν τη φλόγα και η φωτιά εξαπλωνόταν από τα δυτικά του νησιού και έκαιγε τα πάντα. Αν δεν κάνει τίποτα ο Τζον, θα καεί κι αυτός. Δυστυχώς, δεν έχει κουβά ή κάτι τέτοιο για να σβήσει τη φωτιά. Έχει μόνο δύο επιλογές. Ή να πηδήξει στη θάλασσα και να τον φάνει οι καρχαρίες, ή να βρει έναν τρόπο να σωθεί πάνω στο νησί. Υπάρχει ένας τρόπος για να επιζήσει. Ποιος είναι αυτός? Ας ξεκινήσουμε με κάτι βασικό. Η φωτιά δεν μπορεί να κάψει κάτι που είναι ήδη καμένο, έτσι? Αν η φωτιά βρεθεί σε μια περιοχή που είναι ήδη καμένη, θα σβήσει. Ο Τζον λοιπόν θα πρέπει να πιάσει ένα κλαδί που καίγεται και να τρέξει στην άλλη άκρη του νησιού, κοντά στην ανατολική ακτή, και να βάλει φωτιά εκεί. Οι άνεμοι θα φουντώσουν και αυτή τη φλόγα και θα τη σπρώχνουν προς την ανατολή. Ο Τζον θα μείνει ανάμεσα στις δύο πυρκαγιές και όταν η πρώτη πυρκαγιά φτάσει στο σημείο όπου το οποίο ξεκίνησε η δεύτερη, σώθηκε. Η φωτιά θα έχει φτάσει σε ένα ήδη καμένο έδαφος και έτσι θα σβήσει. Το πρόβλημα όμως τώρα είναι ότι ο Τζον δεν θα βρίσκει τίποτα για να φάει. Ένας άντρας είχε κατηγορηθεί για το φόνο της γυναίκας του, της οποίας τα ίχνη είχαν χαθεί. Η υπόθεση είχε φτάσει στο δικαστήριο. Η δίκη δεν πήγαινε καλά για τον άντρα, μέχρι που στην τελευταία ομιλία του ο δικηγόρος του φέρνει τα πάνω κάτω. Είπε: «Είμαι σίγουρος ότι ο πελάτης μου δεν σκότωσε τη γυναίκα του. Η γυναίκα απλά έφυγε από το σπίτι. Σε μισό λεπτό θα μπει στην αίθουσα από αυτήν ακριβώς την πόρτα». Και έδειξε την πόρτα του δικαστηρίου. Ο δικαστής και οι ένορκοι, ξαφνιασμένοι, κοίταξαν την πόρτα και περίμεναν να μπει η γυναίκα. Αλλά μετά από ένα λεπτό δεν είχε μπει κανένας. Ο δικηγόρος συνέχισε: «Είδατε, δεν είστε σίγουροι ότι η γυναίκα έχει δολοφονηθεί.
Αν ήσασταν σίγουροι, δεν θα με είχατε πιστέψει και δεν θα περιμένατε να μπει στην αίθουσα. Ο δικαστής και η ένορκη όμως ήταν πια σίγουροι ότι ο άντρας ήταν ένοχος. Πώς το κατάλαβαν? Ο άντρας δεν γύρισε να κοιτάξει την πόρτα γιατί ήταν σίγουρος πως η γυναίκα του είναι νεκρή. Μια γυναίκα σε μια καφετέρια πίνει την πρώτη γουλιά από τον γαλλικό καφέ που είχε παραγγείλει και φωνάζει αηδιασμένη πως βρήκε μια μύγα στον καφέ της. Ο σερβιτόρος τρέχει και της παίρνει τον καφέ ζητώντας συγγνώμη. Πηγαίνει στην κουζίνα και της φέρνει μια νέα κούπα με καφέ. Η γυναίκα λέει ευχαριστώ, αλλά με το που ακουμπάει το καφέ στα χείλη της, φωνάζει αγανακτισμένη. Μα τι σέρβις είναι αυτό, τον ίδιο καφέ μου φέρατε. Πώς το κατάλαβε? Η γυναίκα είχε βάλει ήδη ζάχαρη στον καφέ της όταν είδε τη μύγα, οπότε μόλις γύρισε ο σερβιτόρος με το νέο φλιτζάνι, τότε κατάλαβε ότι ήταν ο ίδιος καφές αφού ήταν ήδη γλυκός. Μια γυναίκα αναφέρει στην αστυνομία μια ληστεία. Της είχαν κλέψει τα κοσμήματα μέσα από το ίδιο της το σπίτι. Η αστυνομία πηγαίνει στο σπίτι και βλέπει το σπασμένο παράθυρο πίσω από το έπιπλο που ήταν μέσα τα κοσμήματα. Ο detective κοιτάει γύρω από το έπιπλο και έξω από το παράθυρο. Γύρω από το έπιπλο βλέπει μόνο κάποια ίχνη από λασπωμένα παπούτσια. Αυτά πρέπει να είναι τα ίχνη του κλέφτη. Μετά από λίγο όμως, συλλαμβάνει τη γυναίκα. Γιατί? Αν το παράθυρο είχε σπάσει απ' έξω, θα έπρεπε να βρει σπασμένα τζάμια γύρω από το έπιπλο. Αντιθέτως, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο, είδε σπασμένα τζάμια. Πράγμα που σημαίνει ότι το παράθυρο έσπασε από μέσα. Η γυναίκα λοιπόν είχε προσποιηθεί τη ληστεία. Πρώτη μέρα στο σχολείο. Δεν είναι και πολύ ευχάριστη μέρα, αλλά αυτή τη χρονιά ήταν ακόμα χειρότερη. Βρέθηκε νεκρός ο καθηγητής γεωγραφίας. Η αστυνομία καταφτάνει και μετά από μια μικρή έρευνα καταλήγει σε 4 υπόπτους, τον κυπουρό, τον μαθηματικό, τον γυμναστή και τον διευθυντή του σχολείου. Το πρόβλημα είναι ότι και οι 4 έχουν άλοθη. Ο κυπουρός κλάδευε τους θάμνους, ο μαθηματικός προετοίμαζε ένα διαγώνισμα, ο γυμναστής έπαιζε μπάσκετ και ο διευθυντής ήταν στο γραφείο του. Παρ' όλα αυτά, η αστυνομία συνέλαβε αμέσως το δολοφόνο. Μπορείτε να μαντέψετε ποιος ήταν και πώς το κατάλαβε η αστυνομία? Ο δολοφόνος ήταν μαθηματικός. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, προετοίμαζε ένα διαγώνισμα. Αλλά ήταν η πρώτη μέρα του σχολείου. Διαγώνισμα την πρώτη μέρα του σχολείου. Θα πρέπει να μάθει πώς να λέει ψέματα. Ένας ψυχοπαθής δολοφόνος είχε μια περίεργη συνήθεια. Κάθε φορά που απήγαγε κάποιον, του έθετε ένα δίλημα. Τον έβαζε να διαλέξει μεταξύ ενός μπλε και ενός κόκκινου χαπιού. Του έλεγε ότι το ένα από τα δύο είναι δηλητηριώδες και το άλλο εντελώς ακίνδυνο. Αφού διάλεγε το ένα χάπι, το άλλο χάπι θα το έπαιρνε ο ίδιος ο δολοφόνος. Ρίσκο για τον δολοφόνο. Το περίεργο είναι ότι πάντα επιζούσε ο δολοφόνος και πάντα πέθαινε το θύμα. Πώς γίνεται αυτό? Ο δολοφόνος έλεγε ψέματα. Το δηλητήριο δεν ήταν στα χάπια, αλλά στο νερό του θύματος. Ήταν λοιπόν στημένο το παιχνίδι. Ένας δολοφόνος καταδικάστηκε σε θάνατο. Μπορεί όμως να επιλέξει τον τρόπο που θα πέθαινε. Μπορεί να επιλέξει μεταξύ 3 δωματίων. Το πρώτο δωμάτιο έχει πιάσει φωτιά. Στο δεύτερο υπάρχουν μανιακοί δολοφόνοι με όπλα και στο τρίτο λιοντάρια που δεν έχουν φάει εδώ και χρόνια. Ποιο δωμάτιο είναι το ασφαλέστερο? Μα το τρίτο φυσικά, αφού τα λιοντάρια είχαν να φάνε τόσα χρόνια, θα είχαν ψοφήσει. Ένας άντρας που ήταν πολύ μοναχικός τύπος έμεινε σε ένα απομακρυσμένο σπίτι. Δεν ήθελε να έχει καμία επαφή με τους υπόλοιπους ανθρώπους και γι' αυτό είχε κανονίσει να του φέρουν τα πάντα στο σπίτι. Μια μέρα, Πέμπτη ήταν, ο ταχυδρόμος έφτασε στο σπίτι του άντρα για να του παραδώσει ένα γράμμα και είδε μισάνοιχτη την πόρτα. Κοίταξε μέσα και είδε τον άνδρα νεκρό στο πάτωμα μέσα στα αίματα.
φώναξε την αστυνομία. Ήρθε ο detective και άρχισε να παρατηρεί το χώρο. Ακριβώς έξω από την πόρτα υπήρχαν τα εξής: δύο μπουκάλια με γάλα, η εφημερίδα της Δευτέρας και ένα κλειστό γράμμα. Ο detective υποψιάζεται κάποιον. Ποιον? Ο detective υποψιάζεται το παιδί που έφερνε την εφημερίδα. Το γεγονός ότι έλειπαν οι εφημερίδες της Τρίτης και της Τετάρτης σημαίνει ότι το παιδί ήξερε πολύ καλά ότι κανείς δεν θα διάβαζε την εφημερίδα εκείνες τις μέρες. Μια γυναίκα είναι στο δωμάτιό της στο ξενοδοχείο που διαμένει. Μια στιγμή κάποιος χτυπάει την πόρτα της και η γυναίκα ανοίγει την πόρτα. Βλέπει μπροστά της έναν άντρα που δεν είχε ξαναδεί ποτέ, ο οποίος της λέει «Συγγνώμη, έκανα λάθος, νόμιζα ότι ήταν το δικό μου δωμάτιο». Ο άντρας τότε πήρε το ασανσέρ και έφυγε. Κάτι δεν της πήγαινε καλά όμως. Κάλεσε την ασφάλεια του ξενοδοχείου. Γιατί υποψιάστηκε τον άντρα? Προφανώς ο άντρας έλεγε ψέματα. Αν νόμιζε ότι ήταν το δικό του δωμάτιο, δεν θα χτυπούσε την πόρτα. Θα προσπαθούσε να μπει με το κλειδί του. Μάλλον ήθελε να μπει μέσα για να την κλέψει και έτσι χτύπησε πρώτα την πόρτα για να βεβαιωθεί ότι δεν βρισκόταν κανείς μέσα στο δωμάτιο. Πώς σας φάνηκαν οι γρίφοι που είδαμε σε αυτό το βίντεο? Καταφέρατε να τους λύσετε όλους? Και τώρα, όπως ξέρετε, είναι η ώρα που θα ανοίξουμε το fan mail. Σήμερα θα ανοίξω δύο γράμματα. Θα ξεκινήσω από τον Χάρη, ο οποίος είναι από το Μαρούσι. Είναι λίγο μεγάλο από ό,τι βλέπω το χαρτί. Λίγο τεράστιο, όπως σας φαίνεται. Λοιπόν, αγαπημένη μου Μαρία, είμαι 7,5 χρονών, το όνομά μου είναι Χάρης Αγκυραλίδης. Όλα τα βίντεο που έχεις κάνει μου άρεσαν πάρα πολύ. Και έχει και μια καρδούλα. Σου εύχομαι ό,τι πιο καλύτερο για σένα. Επίσης, σου εύχομαι να φτάσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται τους 10 εκατομμύρια YouTubers. Μάλλον θα εννοεί subscribers. Επίσης, σου έχω κάνει ένα βραχιολάκι. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, 7,5 χρονών μου φαίνεται λίγο δύσκολο να κάνει τόσο ωραία γράμματα. Μάλλον η μαμά του θα το έχει γράψει. Ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Είναι ένα ενδιαφέρον βραχιολάκι, έτσι? Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε να δούμε και το δεύτερο γράμμα. Είναι από το Λευτέρη και τη Φρίντα. Πετρωτό, Θεσσαλονίκης. Λευτέρης, λοιπόν. Τα καλύτερα top 10. Δεν σταματάς να δεν τα δεις όλα. Είναι μια ζωγραφιά. Και η Φρίντα, άλλη μια ζωγραφιά. Όμορφη είναι και αυτή. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Αν θέλετε κι εσείς να στείλετε το δικό σας γράμμα, τη δική σας ζωγραφιά, στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα δείτε τα στοιχεία που μπορείτε να τα στείλετε. Πατήστε το like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε και το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί της εγγραφής για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα. Βρείτε μας και στο Instagram για να μαθαίνετε από τους πρώτους ποιο θα είναι το επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε, θα τα πούμε την επόμενη φορά.